ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στην Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Και τηλεθεάτριες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας, Γιώργος Θεοδόρου, Βίκης Παργινός. Καλησπέρα, δάσκαλε. Γεια σου, Γιώργο. Ήσουν χαρούμενος αυτή τη εβδομάδα. Βέβαια, εντάξει. Μια κατάκτηση, κοίταξε, είναι γενικά πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Η επιτυχία του Ολυμπιακού είναι τεράστια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και βέβαια θα πω και μπράβο για τον Λουτσέσκου, ο οποίος είπε ότι η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Ολυμπιακό με γέμισε περηφάνεια. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω, δάσκαλε, είναι ότι κάτι γίνεται. Γιατί μας έχουν ως τους τελευταίους της Ευρώπης, ναι. Αλλά την Ελλάδα μιλάω, έτσι. Αλλά όλο και κάτι γίνεται. Είτε είναι Ευρωλίγκα, είτε είναι Κόφερας, είτε είναι Πόλο, είτε είναι μπάσκετ. Οι νέοι που κατέκτησαν, ναι, το κύπελλο Ευρώπης. Όλο και κάτι γίνεται, ναι. Και θεωρώ ότι όλοι αυτοί που αγαπάνε τις ομάδες τους ή είναι οικονομικοί επενδυτές έχουν τον τρόπο έτσι ώστε να φέρουν τις ομάδες σε ένα υψηλό επίπεδο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την συνέχεια, κυρίως για το μέλλον του αθλητισμού, είτε είναι ερασιτεχνικός είτε είναι επαγγελματικός. Και βέβαια πιστεύω ότι ο μικρός Γιαννάκης έδωσε ένα μεγάλο μήνυμα προς όλους τους φιλάθλους, προς όλα τα παιδιά, ότι πρέπει όταν γίνεται κάτι από μια ομάδα με αγώνες στο εξωτερικό, θα πρέπει να είμαστε όλοι με αυτή την ομάδα. Να το καταλάβουν όλοι όμως. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αυτή, και κάτι ανεγκέφαλοι, ας πούμε, που γιατί είδαμε και κάποιες φωτογραφίες με κάποιους, αυτοί πρέπει να εκλείψουν από τα γήπεδα. Πρέπει να μην τους δώσουν άλλο εισιτήριο ή οτιδήποτε να μπουν σε αγωνιστικούς χώρους. Να τους απαγορευτεί η είσοδος. Βεβαίως, τελείως. Υπάρχουν φωτογραφίες. Όπως έκαμε η Θάτσα στην Αγγλία. Ναι, ναι. Τελείως αυτή η δουλειά. Λοιπόν, μια απόψη και η Αγγλία, δάσκαλε, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Εμείς εδώ στην αθλητική ατζέντα δεν το έχουμε προβάλει ποτέ, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να παρευρεθούμε μαζί με τον Ανδρέα σε ένα εξαιρετικό τοπίο, να το πω έτσι, σε μια εξαιρετική έκταση που πραγματικά πήγαμε και δεν θέλαμε να φύγουμε. Λοιπόν, είναι το Corfu Golf Club. Πήγαμε να δούμε τι είναι το golf. Δεν γνωρίζαμε. Εντάξει, και εγώ θα πω το εξής, ότι το golf μας είχε παραχωρήσει μια μεγάλη έκταση, ναι, όταν έγινε εδώ στην Κέρκυρα η Πανευρωπαϊκή του Κρίκετ. Ναι. Εσύ άρα γνωρίζεις την περιοχή. Είναι ένα θαυμάσιο μέρος, θαυμάσιες εγκαταστάσεις. Πραγματικά. Χαίρεσαι να πηγαίνεις εκεί, έστω ως απλός επισκέπτης, για να παρακολουθήσεις ένα αγώνα γκολφ. Είναι όλα τέλεια. Και μιλάμε τώρα για ένα άθλημα το οποίο θεωρείται ως παγκόσμια ανερχόμενη δύναμη. Πολλοί πλέον έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πάρα πολλά γήπεδα, στο Κώστα Ναβαρίνο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα που είναι ίσως το πιο παγιό και το πιο όμορφο γήπεδο που έγινε. Προσελκύει οι αθλητές υψηλού επίπεδου, ναι, οικονομικού επίπεδου. Ναι, ευκατάστατον. Ναι. Είναι ένας προορισμός ευκατάστατων ταξιδιωτών, να το πούμε έτσι απλά, ναι, που επιλέγει αυτούς τους προορισμούς. Νομίζω ότι αυτό το γκολφ έχει μείνει στην ιστορία εδώ στην Κέρκυρα ότι παίζει ο Καραμαλής γκολφ. Λοιπόν, έτσι κατασκευάστηκε, ναι, το γήπεδο. Εντάξει, ναι, λοιπόν, το 1971 εγκαινιάστηκε, πλέον λειτουργεί και ακαδημία στην Κέρκυρα, που όποιος θέλει μπορεί να πάει μέχρι τους Έρμονες, να επισκεφτεί το χώρο, να μιλήσει με τους ανθρώπους που είναι εκεί. Και πραγματικά είναι ένα άθλημα που εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον. Αυτό. Και μόνο σου δίνει την ευκαιρία ως πολίτη, ως κάτοικο αυτού του νησιού, να πας έστω να πεις ένα καφέ και να απολαύσεις όλο αυτό το τοπίο. Λοιπόν, εμείς πήγαμε.
Η αθλητική ατζέντα ήταν εκεί. Μόνοι σας πάτε, καμιά δεν λέτε τίποτα. Ας πάμε. Πάμε. ήταν δύσκολη ώρα. Λοιπόν, και συζητήσαμε με έναν αθλητή που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του και είναι γκόλφερ δηλαδή, είναι ο Χάρης Σερβός. Θα πάμε εμείς να δούμε πώς παίζεται το γκολφ, πώς είναι η εγκαταστάσεις εκεί, σε ένα θέμα που ετοιμάσαμε μόνο και μόνο για να παρουσιάσουμε αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό άθλημα που είναι το γκολφ. Πάμε να το δούμε. Στην σημερινή εκπομπή μας ασχοληθούμε με ένα άθλημα με μακρόχρονη ιστορία που ανάγεται κάπου στον 14ο αιώνα, το γκολφ. Ένα παιχνίδι ολλανδικής καταγωγής με μεγάλη διάδοση κυρίως στην Αγγλία και την Αμερική, έχοντας ακόμη τον τίτλο ως το εθνικό σπορ της Σκωτίας. Ωστόσο, το γκολφ στην Ελλάδα σημαίνει τοπία φυσικής ομορφιάς και γήπεδα υψηλών προδιαγραφών, που μπορούν να μεταμορφώνουν τις διακοπές σας σε εμπειρία μοναδική. Στην Κέρκυρα, ένας πανέμορφος γεώτοπος γεμάτος φτηνά από αλκυώνες ως αεροδιούς, αλλά και πολλά αποδημητικά, όπως επίσης και πολλά ζώα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον αρκετά γήπεδα. Όμως, το Corfu Golf Club είναι πραγματικά πανέμορφο και από το 2021 πλήρως ανακαινισμένο, στην περιοχή της Κοιλάδας Ρόπα. Το συγκεκριμένο γήπεδο 18 οπών σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Χάραντ Ντάιν και άνοιξε τις πύλες του το 1971. Το γκολφ θεωρείται παγκοσμίως ως ανερχόμενη και προσοδοφόρα μορφή τουρισμού. Μια σημαντική μερίδα ευκατάστατων ταξιδιωτών επιλέγει τους προορισμούς των διακοπών της με αφορμή το συγκεκριμένο άθλημα. Άλλωστε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ασχοληθεί κάποιος με τον γκολφ, αρχίζοντας από την ηλικία που μπορείς να παίξεις μέχρι τα βαθιά γεράματα, από τις οικογενειακές στιγμές, από τις δυνατές φιλίες, από τις σημαντικές δεξιότητες, από την απόδραση στα καλύτερα μέρη, από τη φύση και το καταπράσινο σκηνικό, μέχρι και τις καιρικές συνθήκες που είναι ίσως και το πιο δυνατό χαρτί της χώρας μας, έχοντας καλό καιρό τουλάχιστον 7 μήνες το χρόνο. Βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις του Corfu Golf Club. Εδώ ήρθαμε για να συνομιλήσουμε με τους αθλητές του golf για το πώς παίζεται το golf, τι είναι το golf και πόσο μπορούν τα παιδιά να έρθουν να ασχοληθούν με αυτό το σπουδαίο άθλημα που εδώ στην Κέρκυρα είναι από το 1971. Είναι ίσως από τα αρχαιότερα αθλήματα στο νησί των Φεάκων. Για να παίξει κάποιος golf πρέπει καταρχήν να έχει το βασικό εξοπλισμό. Εξοπλισμός είναι αυτά εδώ τα μπαστούνια. Είναι πολλά, τα βλέπετε στο δέχτη σας, αλλά θα μιλήσουμε με τον Χάρη τον Σερβό, ο οποίος θα μας εξηγήσει ακριβώς γιατί ένας αθλητής χρειάζεται τόσα πολλά μπαστούνια. Καλησπέρα κύριε Χάρη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στο γκολφ. Όπως είπες, από το 1971, από τα παλαιότερα γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα. Ναι, πραγματικά. Καταπληκτικό, βλέπετε. Μέσα στη φύση. Νομίζω είναι υπέροχο το τοπίο, μόνο να το κοιτάς. Αλλά φαντάζομαι για εσάς τους αθλητές που παίζετε γκολφ είναι ακόμη πιο ωραίο να έρχεσαι καθημερινά εδώ ή όποτε έχετε ελεύθερο χρόνο να ασχολείστε με το αγαπημένο σας χόμπι που είναι το γκολφ. Λοιπόν, μπαστούνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Καταρχάς έχουμε 14 μπαστούνια. Είναι υποχρεωτικό έχουμε... να τα έχει ένας αθλητής και τα 14. Έχει μέχρι 14. Δεν μπορεί 14. Να έχει 15, 16, ναι. 17. Ναι. Μπορεί να έχει και 3 και 4. Αλλά δεν βολεύει γενικότερα. Ναι. Ο λόγος που έχουμε 14 μπαστούνια είναι γιατί ο σκοπός είναι να πάρουμε την μπάλα, πώς παίζει το γκολφ, ας πούμε. Ναι. Έχεις 18 οπές, ναι. Μία αφετηρία και εκεί που είναι η σημαία που γνωρίζουμε όλοι. Σωστά. Μία απόσταση περίπου 400 μέτρα. Οπότε πρέπει με το μπαστούνι που είναι πιο μεγάλο, ας πούμε, ναι, σε μήκος, ναι, ναι, να χτυπήσει μια μακρινή παλιά. Και όσο πιο κοντά φτάνεις, χρησιμοποιείς άλλα μπαστούνια. Να, πιο μικρή διάμετρο. Δηλαδή, η όλη ιστορία είναι εδώ, στην κεφάλι του. Με αυτό το μπαστούνι γίνεται το βασικό χτύπημα, το πρώτο χτύπημα. Το πρώτο χτύπημα, ναι. Βλέπεις, αυτό έχει 9 μοίρες εδώ. Ναι, ναι, ναι. Άρα η μπάλα θα πάει μακριά, ναι, όχι πολύ ψηλά. Ναι. Πάει γύρω στα 250 μέτρα, 260 μέτρα. Ναι. Και μετά έχεις και αυτό το μπαστούνι εδώ, το οποίο, ναι, είναι, βλέπεις, έχει λιγότερες μοίρες, αυτό, ναι, έχει, ναι, 30 μοίρες. Ναι. Οπότε η μπάλα θα πάει με την ίδια κίνηση τεχνική, θα πάει πιο ψηλά και πιο κοντά. Μάλιστα. Και αυτό είναι το άλλο, το πιο μικρό μπαστούνι, ας πούμε, που εδώ, περίμενε. Αυτό εδώ βλέπεις τη διαφορά, ας πούμε, αυτά είναι τα δύο άκρα. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι 60 μοίρες, δεν μπορεί να πάει παραπάνω από 80 μέτρα. Σωστά. Αυτό πάει 250 μέτρα. Να. Άρα όσο πιο κοντά πας στην οπή, πιο κοντά στην τρύπα, παίρνεις πιο μικρό μπαστούνι. Ναι. Και μετά έχουμε και το άλλο μπαστούνι που το ξέρουν σχεδόν όλοι, γιατί, ναι, το χρησιμοποιούμε στο mini golf. Ναι. Είναι αυτό το μπαστούνι εδώ. Το οποίο το. Βλέπετε, δεν έχει καθόλου αυτό, δεν πάει ψηλά η μπάλα. Τίποτα. Ίσα-ίσα σπρώχνει. Σπρώχνει την μπάλα, ναι, για να πάει στον τελικό προορισμό που είναι, ναι, ναι, εκεί που είναι σημαία που βλέπουμε. Είναι για την κοντινή απόσταση πολύ μακριά. Ναι. Αυτή είναι το βασικό. Ναι. Άρα το βασικό για έναν αθλητή που θέλει να παίξει γκολφ πρέπει να έχει 5 μπαστούνια σίγουρα.
Είναι βασικό εξοπλισμό. Αλλά όσο καλυτερεύει. Να. Χρειάζεται τα υπόλοιπα μπαστούνια για να μπορεί να είσαι πιο ακριβή. Τι άλλο θέλουμε για να παίξουμε γκολφ. Τι άλλο θέλουμε. Ναι. Θέλουμε μπαλάκια. Ναι. Πολύ βασικό. Ναι. Μπαλάκια. Ναι. Έτσι. Του γκολφ. Του γκολφ. Ναι. Βλέπεις είναι αρκετά βαρύ. Έχει αυτές τις τρυπούλες που βλέπεις εδώ, γιατί έτσι δεν παίρνει φάλτσο η μπάλα, οπότε μπορεί να πάει ίσια, να τη χτυπήσει καλά. Ναι. Και έχουμε και αυτά εδώ πέρα τα ξυλάκια. Ναι. Τα οποία στο πρώτο χτύπημα μόνο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε την μπάλα ψηλά. Ναι. Ώστε να μπορεί να τη χτυπήσει. Έχει βοηθητικό ρόλο. Βοηθητικό, γιατί με αυτό το μπαστούνι είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσει την μπάλα χωρίς το βοηθητικό. Ωραία. Τι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε όμως εγκαταστάσεις. Βέβαια. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα χώρο πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο μοναδικός στην Κέρκυρα. Είναι όπως είπαμε από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Εδώ πρέπει να έρθει ένα παιδί, δηλαδή, αν θέλει να ασχοληθεί με τον γκολφ, να βρει εσάς, τους παλιούς αθλητές, τους ενεργοί αθλητές. Υπάρχουν προπονητές, εκεί να πάμε λίγο. Υπάρχουν ακαδημίες παιδιών. Ναι. Και μπορείς να πάρεις τα πρώτα βήματα για να ξεκινήσεις να κάνεις, να μάθεις την τεχνική για να μπορέσεις να. Όπως σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Γιατί για να χτυπήσεις μια μπάλα του γκολφ πρέπει να έχεις την κατάλληλη τεχνική. Ναι. Είναι ένα άθλημα που. Θέλει χρόνο, χάρη για να. Η τεχνική είναι πολύ βασική για να μπορείς να. Θέλει πολύ χρόνο ένα παιδί για να μάθει τα βασικά, έτσι ώστε να μπορέσει να. Τα παιδιά δεν θέλουν ποτέ πολύ χρόνο. Είναι πόσο ενασχολείσαι. Και ποιος το δείχνει για να μάθει σωστά από την αρχή. Να. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά αντιγράφουν μια κίνηση. Είναι πολύ πιο εύκολο από έναν ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας να μάθει μια κίνηση. Και πλέον έτσι όπως έχει προχωρήσει η τεχνολογία και το διαδίκτυο, μπορεί να πάρει μαθήματα και από υπάρχουν, εκεί. Υπάρχουν. Ναι. Αν ψάξει κανείς στο YouTube ή οπουδήποτε, μπορεί να βρει χιλιάδες βίντεο. Δηλαδή το golf είναι πάρα πολύ και διαδεδομένο και εξελιγμένο σε όλη την άλλη Ευρώπη και στον κόσμο. Ωραία. Πάμε να δούμε τι. Δούμε πώς παίζεται τον γκολφ. Εδώ βρισκόμαστε σε αφετηρία, η οποία θα δούμε στη συνέχεια από το χάρτη, θα μας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει αφετηρία. Εδώ είναι η πρώτη από τις 18 οπές. Να. Έτσι. Η κάθε οπή αποτελείται από την αφετηρία που βλέπετε εδώ που είναι τα δύο κίτρινα. Τα δύο κίτρινα. Να. Έχουμε τα δύο μπλε, ναι. Τα δύο κόκκινα. Να. Από εδώ ξεκινάνε οι άντρες το παιχνίδι. Μάλιστα. Και οι γυναίκες ξεκινάνε από τα κόκκινα. Παίρνουν λίγο αβάντσο. Παίρνουν λίγο, ναι. Ναι. Παίρνουν λίγο αβάντσο για να μπορέσουν να. Μάλιστα. Γιατί δεν χτυπάνε την μπάλα τόσο μακριά. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Και εκεί που βλέπετε κάτω που είναι το σημαίακι. Η σημαία, ναι. Εκεί είναι το τέλος της οπής αυτής. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Και εδώ είναι, βλέπεις εδώ στην πρώτη τρύπα που λέει. Ναι, ναι. Πρώτη οπή, ας πούμε εδώ. Ναι, ναι. Είναι από τα κίτρινα, είναι 270 μέτρα. Ναι. Θέλεις τέσσερα χτυπήματα. Τέσσερα το χτυπήματα. Κανονικό. Ναι, μέχρι να φτάσουμε στη σημαία. Έτσι, αυτό σου λέει το γήπεδο τι θέλει. Ναι. Τέσσερα χτυπήματα. Ναι. Μπορείς να κάνεις τρία, μπορείς να κάνεις πέντε, μπορείς να κάνεις έξι κτλ. Ναι. Ανάλογα τη βαθμολογία μετά. Ανάλογα με τα πόσα χτυπήματα κάνεις. Ναι. Τα αρθρίζουμε όλα αυτά στις 18 και βγαίνει το αποτέλεσμα. Ένα άθροισμα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Όποιος κάνει τα λιγότερα κερδίζει. Ωραίος. Εξαιρετικά. Έτσι. Πάμε να κάνουμε το χτύπημα. Πολύ απλά. Πάμε.
στόχος είναι να φτάσουμε στη σημαία για να μπει η μπάλα στην τελευταία οπή. Κάπως έτσι τελειώνει ένα παιχνίδι γκολφ, χάρη. Έτσι τελειώνει, ναι. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Βασικά μπορείς να χτυπάς την μπάλα όσο μακριά θέλεις. Ναι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να ρολάρει η μπάλα μέσα στη σημαία, η οποία βγαίνει και πρέπει να μπει η μπάλα μέσα στη τρύπα αυτή που λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνοντας προς τη σημαία όμως, δεξιά-αριστερά βλέπουμε παγίδες. Αν πάει η μπάλα εκεί, τι συμβαίνει? Η μπάλα πρέπει να την παίζουμε πάντα, ναι, να τη χτυπάμε όπου και αν βρίσκεται. Όπου και αν βρίσκεται. Έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να. Μέσα αν είναι μέσα στην αμμοπαγίδα, ναι, ναι, πρέπει να τη χτυπήσουμε από εκεί. Υπάρχει, ναι, μια τεχνική που, ναι, χτυπάς μέσα από την αμμοπαγίδα. Ναι. Αν δεις και το γήπεδο πώς είναι, ναι, θα δεις ότι έχει λιμνούλες, έχει το χόρτο κάπου είναι πιο ψιλοκομμένο. Ναι. Έχει διάφορα επίπεδα, στάδια, ναι, το πόσο ψηλά είναι, ναι, το, ναι, χόρτο. Γιατί αυτό, ναι, δυσκολεύει πιο πολύ. Δηλαδή, σκέψου, αν η μπάλα πάει σε ένα χώρο το οποίο είναι πολύ βαθύ, ναι, δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο χτύπημα. Ή κοντά στη λίμνη. Ή στη λίμνη. Έχεις. Στη λίμνη δεν χτυπάς, βέβαια. Τη λίμνη έχεις και διαδικασία που λέγεται πέναλτι. Κανόνες και παίρνεις ένα πέναλτι, ναι, ή δύο, ναι, ανάλογα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Υπάρχουν κανονισμοί που σου λένε πώς. Οι οποίες μαθαίνεις σιγά-σιγά όπως παίζει κάποιος. Λοιπόν, επειδή πριν ξέχασα να ρωτήσω το Χάρη για τον εξοπλισμό, πληροφορήθηκα ότι πρέπει να έχουμε και ειδικά παπούτσια. Ναι. Τι παπούτσι, δηλαδή, τι πρέπει να έχει το παπούτσι? Το παπούτσι είναι όπως είναι, ναι, αυτό εδώ. Ναι. Αθλητικό φαίνεται. Ναι, φαίνεται, ναι. Έτσι, ναι. Πρέπει να είναι άνετο γιατί, ναι, περπατάς για και 10 χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα. Ναι. Πρέπει να είναι αδιάβροχο. Ναι. Γιατί παίζεις με όλες τις συνθήκες. Mm-hmm. Και το μόνο που έχει διαφορετικό είναι ότι έχει κάποια. Σαν. Βεντούζες. Σαν καρφιά, ας, ναι, πούμε. Ναι. Καρφιά ήταν παλιά. Ναι, ναι. Τώρα είναι σαν. Αυτό το δικτυωτό που σε βοηθάει να μην γλιστράς όταν κάνεις την κίνηση. Όταν πρέπει να τοποθετείς σωστά το σώμα σου. Ναι, μην. Σε βοηθάει, ναι, όταν κάνεις την περιστροφική κίνηση του, ναι, σώματος, ναι, να μην γλιστράς. Ωραία, μάλιστα. Αυτός είναι και αυτή ο λόγος. Όλη. Ωραία. Πολύ ωραία. Στο Corfu Golf Club, ο αθλητής Χάρης Ζερβός μας εξήγησε ποιος ήταν ο βασικός λόγος που επέλεξε να γίνει γκόλφερ, τι σημαίνει για τον ίδιο το γκόλφ και τι συμβουλεύει τα παιδιά έτσι ώστε να κάνουν έστω μια πρώτη γνωριμία με το άθλημα, ερχόμενοι στις υπέροχες πραγματικά εγκαταστάσεις εδώ που βρισκόμαστε τώρα στους Έρμονες. Τα τελευταία χρόνια το γκολφ στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Η Ρόδος, η Κρήτη, η Μεσσηνία, το Κώστα Ναβαρίνο, υπάρχουν δηλαδή περιοχές που έχουν αγκαλιάσει και έχουν αγαπήσει τον γκολφ. Σήμερα εδώ, στην περιοχή της Κέρκυρας, στο Corfu Golf Club, θα μιλήσουμε με τον Χάρη το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τους Κερκυραίους να έρθουν εδώ, ίσως από τα παλαιότερα γήπεδα γκολφ, αφού όπως είπαμε και στον πρόλογο, από το 1971 υπάρχει αυτό το άθλημα στην Κέρκυρα και αυτές οι εγκαταστάσεις, για να έρθουν να παίξουν γκολφ. Η αλήθεια είναι, Χάρη, ότι στις περισσότερες περιοχές το γκολφ έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο που πραγματικά ψάχνουμε ένα τσιτσιπά του τένις, τσιτσιπά του γκολφ δηλαδή, για να δώσει την όθηση στα νέα παιδιά. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα? Ναι, το τένις είναι το μεγάλο παράδειγμα σε όλη αυτή την ανάπτυξη ενός αθλήματος, διότι πριν μερικά χρόνια ποιος ήξερε το τένις εκτός από λίγους. Να. Και πλέον το τένις έχει κάθε γήπεδο και κάθε όμιλο στην Ελλάδα είναι γεμάτος με παιδιά και ανθρώπους που παίζουν τένις. Να. Άρα χρειαζόμαστε και στο γκολφ να γίνει κάτι παρόμοιο, δηλαδή να ασχοληθούν τα νέα παιδιά και κάποια στιγμή να ελπίσουμε ότι θα υπάρχει ένας τσιτσιπάς στο γκολφ. Ναι. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι το γεγονός ότι η ανάπτυξη του γκολφ είναι τέτοια που πραγματικά προσελκύει και το ενδιαφέρον του κόσμου εκτός Ελλάδας, στις περιοχές που αναφέραμε πιο πριν? Εσύ έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο, ναι, και σε όλα τα. Ήμουν διευθυντής του γκολφ στην Κρήτη, ναι, για 5,5 χρόνια. Ναι. 2 χρόνια στο Κώστα Ναβαρίνο. Ναι. Η ανάπτυξη του γκολφ εξαρτάται από το αν υπάρχουν γήπεδα και εγκαταστάσεις. Ας πούμε, στο Κώστα Ναβαρίνο, ναι, ξεκίνησε με ένα γήπεδο. Ναι. Σε 5 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 4. Ναι. Το οποίο Κώστα Ναβαρίνο και πριν ένα μήνα κέρδισε και το βραβείο του πρώτου golf resort, νούμερο ένα golf resort στην Ευρώπη. Να. Έχει συνδυάσει το ξενοδοχείο με το άθλημα όμως. Ακριβώς. Να. Από επιχειρηματικής πλευράς. Βέβαια. Όμως και στη Μεσσηνία, όταν βλέπουν τα παιδιά ότι υπάρχουν 4 γήπεδα golf, ότι έρχονται, γίνονται αγώνες, ότι γίνονται εκδηλώσεις πανευρωπαϊκές, ότι έρχονται παίχτες που έχουν παίξει σε διεθνή τουρνουά, τους κινεί το ενδιαφέρον και πάνε και παίζουν γκολφ. Εδώ. Ήδη υπάρχουν πρωταθλητές Ελλάδας από το Κώστα Ναβαρίνο στο γκολφ. Πάμε να δούμε λίγο τις διαφορές του τότε με το σήμερα. Τι έχει αλλάξει στο γκολφ?
ισχύει ότι και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα έχει εξυγχρονιστεί, ακολουθεί την εποχή σε σχέση δηλαδή του γκολφ της δεκαετίας του 80 με το γκολφ της δεκαετίας που διανύουμε τώρα. Σαφώς. Έχει εξυγχρονιστεί, έχει, παίζουν νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γκολφ. Είναι ένα μοντέρνο άθλημα. Να. Δεν είναι αυτό που νομίζαν που λέμε εμείς ότι έπαιζε ο Καραμανλής, ας πούμε. Ναι. Που όντως έπαιζε εκεί. Ο Καραμανλής. Ναι. Γκολφ, έχω παίξει μαζί του εδώ στην Κέρκυρα. Ναι. Ερχόταν συχνά. Το γήπεδο φτιάχτηκε από τον Χαράλαμπο Τσαούσογλου, τον παλαιότερο, ως δώρο για τον Καραμανλή. Ναι. Για να έρχεται στην Κέρκυρα να παίζει. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι έπαιζε ο Καραμανλής γκολφ, τι να κάνουμε εμείς. Ναι. Θεωρεί ο κόσμος ότι δυστυχώς είναι για μεγαλύτερους ηλικίους ανθρώπους. Ναι. Κάτι που δεν συμβαίνει. Στη Σουηδία παίζουν. Αναφέραμε και πριν τα καλά όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι. Ακριβώς. Που παρέχει τον γκολφ. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Αλλά νομίζω ότι και η εποχή έχει αλλάξει και στον εξοπλισμό. Άλλα μπαστούνια τότε, άλλα τώρα. Ναι, άλλα μπαλάκια τότε, άλλα τώρα. Απίστευτα. Για παράδειγμα, πριν 20 χρόνια, ο μέσος όρος που μπορούσε να ρίξουμε μια μπαλιά, ας πούμε, η απόσταση ήταν 250 μέτρα. Ναι. Τώρα έχει πάει 290 μέτρα. Ναι. Δηλαδή η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τα υλικά, ο εξοπλισμός. Τώρα, υπάρχει κάποια ακαδημία στην Κέρκυρα που μπορεί ένας γονέας, ένας κηδεμόνας να φέρει το παιδί του? Υπάρχει ακαδημία η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Να. Με νέα παιδιά που έρχονται κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή. Να. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που τους δείχνουν στα παιδιά και απλώς θέλει παρέα, θέλει να έρθουν παιδιά. Πρέπει να έρθει να αισθάνεται, δεν μπορούν να έρθουν δύο παιδάκια. Να. Τα οποία παιδάκια για να έρθουν πρέπει με τους φίλους τους. Ναι, γιατί το μόνο κέρδος το μεγαλύτερο που μπορεί να έχουν με την παρουσία τους εδώ είναι αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον. Ναι, υπάρχει όμως, σε διακόπτω, αλλά σκεφτόμενος. Όχι, γιατί εγώ ήρθα πρώτη φορά και έχω εντυπωσιαστεί, γι' αυτό το λέω συνέχεια. Είναι τρίτη φορά που το αναφέρω. Είναι όμως και κάτι το οποίο μπορεί να ένα παιδί που θα ξεκινήσει να παίζει γκολφ στη ζωή του, του δίνεται ένα εφόδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορείς να πας σε μια λέσχη όπου είσαι στο εξωτερικό ή όταν πας να σπουδάσεις ή όταν είσαι στο πανεπιστήμιο ή οπουδήποτε είσαι, μπορείς να μπεις σε μια ομάδα γκολφ. Να. Μπορείς να πας να βρεις φίλους. Έχεις πάντα κάτι κοινό σε όλο τον κόσμο. Όπου και να βρίσκεσαι. Όπου και να βρίσκεσαι. Μπορεί η Κέρκυρα, αν το δουλέψει καλύτερα και εξελίξει τον γκολφ, να γίνει μια νέα Σκωτία που θεωρείται η μαμά του γκολφ και είναι το παραδοσιακό της άθλημα όσον αφορά τον τουριστικό τομέα. Η Κέρκυρα μπορεί να το κάνει, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι έρχονται και πάρα πολλοί Βρετανοί στην Κέρκυρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Έτσι. Πολλά από τα μέλη μας είναι και μέλη εδώ. Να. Έτσι, οπότε υπάρχει η νοοτροπία. Θα μπορούσε να γίνει, ναι. Νομίζω ότι πλέον Ισπανία, Πορτογαλία, Τινησία, αλλά κυρίως η Ιταλία είναι οι χώρες που έχουν δώσει πολύ μεγάλη σημασία στο γκολφ και από ό,τι πληροφορήθηκα πολλά παιδιά, μικράς ηλικία παιδιά μιλάμε, το έχουν και ως δεύτερο σπορ που σιγά σιγά γίνεται πρώτο. Ναι, άρα ισχύει αυτό. Είναι το πώς θα περάσει στην πόρτα και ποιος θα σε δεχτεί έτσι ώστε να σε εμπογιάσει με τη ιδέα του γκολφ. Ακριβώς. Και πρέπει να ξεχάσουμε ότι το γκολφ είναι ένα άθλημα για λίγους. Ναι. Και για... Ναι, είναι λίγο παρεξηγημένο εκεί. Ότι ναι. Κάποιους που έχουν πολλά χρήματα. Ναι, εκεί είναι λίγο παρεξηγημένο. Ναι. Οποιοδήποτε χόμπι να κάνουμε πλέον, χρειάζονται κάποια χρήματα για τον εξοπλισμό. Ναι. Από ποδήλατο. Μπορείς να πάρεις ένα ποδήλατο που κάνει 500 ευρώ ή να πάρεις ένα που κάνει 20.000 ή το τένις ή το μπιλιάρδο είναι... Όλα τα αθλήματα. Ναι, όλα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Εσύ πώς ξεκίνησες στο γκολφ? Εγώ ξεκίνησα γιατί ο πατέρας μου, μόλις άνοιξε το γκολφ, ξεκίνησε να παίζει λόγω ενός φίλου του και πελάτη του. Ναι. Άρχισε να παίζει γκολφ και εγώ ξεκίνησα να περπατάω τα πρώτα μου βήματα, τα έκανα εδώ. Ναι. 50 χρόνια ακριβώς. Φοβερό. Έτσι, και μετά ασχολήθηκα επαγγελματικά, πήγα στην Ευρώπη, έκανα διάφορα πράγματα και είμαι πάλι εδώ. Άρα κάποιος σε έφερε εδώ. Ναι, μα είναι ο μόνος τρόπος. Ναι. Το παιδί σου το φαίνεις πώς παίζουμε Ναι. τα άλλα αθλήματα. Έτσι είναι. Άρα
Εμείς εδώ στην Κέρκυρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να φέρουμε τα παιδιά στον γκολφ. Ναι. Και θα το κάνουμε. Θέλουμε να το κάνουμε. Ναι. Και αν θέλετε την άποψή μου, πολύ καλά θα κάνετε, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικές οι συνθήκες. Το περιβάλλον είναι απίστευτα όμορφο, είναι καταπράσινο και νομίζω ότι και οι πίστες εδώ πέρα για να παίξουν τα παιδιά σας γκολφ είναι ιδανικές, γιατί έχει και πίστα για αρχάριους και πίστα για μεσό επίπεδο και για πολύ προχωρημένους. Άρα όπως όλα τα αθλήματα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, έτσι είναι και το γκολφ. Εδώ είναι το γκολφ, ελάτε να το γνωρίσετε, να το αγαπήσετε για να παίξετε γκολφ. Λοιπόν, η εικόνα μιλά από μόνη της. Και κάποιες τεχνικές και τα λοιπά, ο Χάρης ο Ζερβός της εξήγησε όπως πρέπει, είναι πάρα πολύ έμπειρος. Και νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα πάμε εκεί, θα σε πάρουμε και εσένα μαζί για να πάρεις ένα μπαστούνι, έτσι για γιος κρίκετ έπαιζες. Για να παίξω ή μπαστούνι για να πάω εκεί. Όχι. για όνομα του Θεού. λοιπόν, να ξεκούμαστε. Θα δοκιμάσουμε και εμείς την τύχη μας και κατά πόσο μπορούμε να παίξουμε γκολφ. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Περνάμε στο δεύτερο μέρος και πάμε στα κάθε μας της αθλητικής κίνησης που τελειώνει αυτή ουσιαστικά αυτή την Κυριακή. Τυπικά. Που εννοείς τα Μπαράς Ανόδου. Ναι. Εντάξει, είναι το τελευταίο παιχνίδι της αναγέννησης στα Γιάννα με την ομάδα της Ανατολής. Η Ανατολή... Με την Αγία Λεούσα. Συγγνώμη. Με τη Θεία Λεούσα. Κάναμε όλοι λάθος. Λοιπόν. Ναι, ναι. λοιπόν. Με τη Θεία Λεούσα. Στην Ανατολή διάβασα ένα ρεπορτάζ πριν, γι' αυτό μου κόλλησε. που άλλαξε προπονητή κτλ. Τέλειωσε μια χρονιά για την αναγέννηση. Τελειώνει μάλλον την Κυριακή και τυπικά. Ήταν μια χρονιά που δεν ξέρω αν ήταν όντως ο στόχος να πάρει μόνο το πρωτάθλημα ή ήθελε κάτι άλλο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα και του προπονητή της ομάδας, θέλανε και το κάτι άλλο που ήταν η παραπάνω κατηγορία. Βέβαια, όταν προχωράς κατακτάς κάτι, έχεις ελπίσει για κάτι παραπάνω. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι θεμητό αυτό, δεν είναι. Θεωρώ ότι εκεί κάτι έγινε λάθος στην αναγέννηση και αφορά κυρίως την παρουσία της ομάδας στα εκτός έδρας παιχνίδια και την απουσία βασικών ποδοσφαιριστών. Θα με κάνεις να διαφωνήσω πάλι. Ναι. Δεν είναι λάθος.
Αυτές είναι οι δυνάμεις του κερκυριακού ποδοσφαίρου όταν κατά αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε και συνεχίζουμε. Και το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι της αναγέννησης περιβολίου είχαν ένα πλάνο, ένα και ένα οικονομικό πλάνο. Αυτά μπορούσαν να δώσουν, αυτούς τους παίκτες μπορούσαν να πάρουν. Για να έχεις πλάνο να ανέβεις, πρέπει να είσαι πολύ πιο δυνατός. Σε σύγκριση, βέβαια, να είσαι δυνατός σε σύγκριση με τις αντίπαλες ομάδες που θα συναντήσεις. Όταν δίνεις αγώνες μπαλάς δάσκαλες, πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και να έχεις τους παίκτες που είχες όλη τη διάρκεια της χρονιάς στη διάθεσή σου. Ναι, ρε, αυτό λέω, ρε Γιώργο, ότι ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Άρα για από την αρχή πρέπει να έχεις ένα μπάτζετ το οποίο θα σε βοηθήσει για αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν χαμηλό το μπάτζετ? Οι δυνατότητες κάθε ομάδα στην Κέρκυρα δεν ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Στα μπαράζ θα βάλεις και τα έξοδα, θα βάλεις τις μετακινήσεις. Λοιπόν, το παράδειγμα της αναγέννησης που δυσκολεύθηκε πολύ στα μπαράζ ανόδου και γνώρισε και βαριές ήττες, η αλήθεια είναι αυτή, να το θέσουν υπόψη τους οι ομάδες που ήδη έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό τους και εννοώ της ομάδας Α κατηγορίας για να κάνουν φλητισμό τη νέα περίοδο. Είναι πολλές αυτές σύμφωνα τις πληροφορίες. Γιατί είναι πολλές οι ομάδες που οι περισσότερες βέβαια δεν έχουν καν κλείσει προπονητή, αλλά μιλάνε ήδη οι προέδροι. Όχι, είχε κλείσει η Λευκύμη. Ναι, όχι, λέω, δεν είπα για τη Λευκύμη. Ναι, ναι. Θέλω να πω μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει όπως είναι ο προγραμματισμός της, έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, αλλά ο προγραμματισμός της ξεκίνησε νωρίς. Κάμαν τη Γενική Συνέλευση, πήραν προπονητή, τον ίδιο προπονητή που είχαν. Κρατήσανε. Ναι, κρατήσανε τον ίδιο προπονητή. Άρα γίνεται ένας προγραμματισμός για τη νέα χρονιά. Έχουν νέο πρόεδρο. Ναι, και ενδέχεται. Νέο πρόεδρο, ο οποίος βέβαια ήταν μέσα στην ομάδα. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και ενδέχεται να βοηθήσουν κι άλλοι την προσπάθεια. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, έγινε κάποιο ραντεβού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε. Που διανύουμε, μάλλον. Με άνθρωπο που ασχολήθηκε το τελευταίο χρόνο με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Κέρκυρας. Που μπορεί να βοηθήσει σε διάφορους τομείς. Όπως θέλει ο καθένας, μπορεί να τους ονομάσει. Αλλά είναι θέμα βοήθειας ή συνεισφοράς ή ακόμη και με τις γνώσεις του. Λοιπόν, υπάρχουν όμως, είπα, και ομάδες όμως, δάσκαλε, που οι προέδροι ή κάποιοι από τα διοικητικά συμβούλια παίρνουν τηλέφωνα παίκτες τα λοιπά, χωρίς να έχουν ανακοινώσει ακόμη προπονητή. Ναι, επιλέγουν ή επιλέγει το διοικητικό συμβούλιο. Η αρρώστια των ασθενικών σωματείων. Λοιπόν, τα ξέρουν όλοι. Σωστά. Λοιπόν, τώρα έχουμε σίγουρα την πρώτη ομάδα που έχει ανακοινώσει ότι θέλει να πάρει πρωτάθλημα και είναι ο Κρόνος Αργυράδων, ο οποίος ανακοίνωσε προπονητή, αλλά Πώς? Όχι, πρώτη ομάδα που είπε ότι θα πάει για πρωταθλημό είναι ο Θηναγιακός. Όχι, το έχει βγάλει ανακοίνωση. Ναι, το έχει πει και ο Θηναγιακός. Τώρα έχουμε τη δεύτερη. Τώρα έχουμε τη δεύτερη, να το πάμε σειρά. Ναι, γιατί το Πανεμογιάννης εδώ σε εμάς, έχει δίκιο. Ναι. Λοιπόν, ο Κρόνος Αργυράδων είναι η δεύτερη ομάδα που ανακοίνωσε πάει για πρωτάθλημα, ο οποίος Κρόνος ανακοίνωσε τον προπονητή, αλλά δεν ανακοίνωσε τη λύση εργασία με τον προηγούμενο προπονητή. Μικρή σημασία βέβαια έχει πέσει. Εντάξει, για να πάρει προπονητή τυπικό, για να πει ότι έχει συμφωνήσει. Πρέπει πρώτα να ανακοινώσει τη λύση της εργασίας και μετά να ανακοινώσει τον νέο προπονητή. Μικρό λεπτομέρειες. Αυτό είναι το σωστό. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πολυτέλειες. Ο Κρόνος είναι η δεύτερη ομάδα δηλαδή που θα πάει για πρωτάθλημα, να ξεκάθαρο το έχει γράψει. Και πάμε τώρα στις υπόλοιπες ομάδες που, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Όλυμπος δείχνει έτοιμος για το βήμα παραπάνω. Έχει γίνει ένας σχεδιασμός από τώρα σε συνεργασία της διοίκησης και όλου του προπονητικού team, γιατί είναι μεγάλο και υπάρχει αλληλοσυνεργασία. Κάνουν μία άλλη δομή στα πράγματα του Όλυμπος. Δηλαδή, κάνει κάποιες αλλαγές, πώς θα κατέβει, όχι μόνο με την πρώτη ομάδα, αλλά και με το υπόλοιπο υλικό το οποίο και έχει. Και κάνει και δοκιμαστικά παιχτών για να στελεχωθούν αυτές οι δύο ομάδες. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, ο Όλυμπος είναι με διαφορά η πιο πλούσια ομάδα της Κέρκυρας, με περιουσιακά στοιχεία και πολλά έσοδα. Και τώρα θα κοιτάξουν και οι υπόλοιπες ομάδες προς το βορρά, εκτός από το Θηναλιακό, αν μπορούν και έχουν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα ικανό ρόστερ και ένα ισχυρό έμψυχο δυναμικό που να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση. Ανοιχτά δεν βλέπω άλλες ομάδες να πούνε ότι πάμε για πρωταθλητισμό. Ναι. Μέσα τους όμως το έχουν αυτό το μικρόβιο, να το πω μικρόβιο, μάλλον ότι έχουν αυτήν την επιθυμία να πάνε για πρωταθλητισμό. Το σωστό όμως είναι, γιατί
αυτό πρέπει να κάνουν, να βγουν ξεκάθαρα και να πούνε ποιος είναι ο στόχος τους. Ξεκάθαρα. Δεν είναι πάμε και όπου βγούμε, δεν συμφωνώ ποτέ εγώ με αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι και φέτος θα δημιουργηθούν ομάδες στον αριθμό περίπου 6 που θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν πολλές μεταγραφές και μετά θα υπάρχει ένα πρωτάθλημα που μακάρι να μην είναι τόσο αδιάφορο όσο υπολογίζουν και για να μπορέσει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός και να υπάρχει ένα ποιοτικό πρωτάθλημα στην Α κατηγορία. Και φέτος θα είναι πρωτάθλημα 3 ταχυτήτων. Μην είναι 2 ταχυτήτων. Εντάξει, η 6 και το χάος. Εγώ λέω 3 ταχυτήτων. Ναι. Αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά, οι μεσαίοι και οι πιο κάτω. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το πρωτάθλημα, σαν σήμερα δάσκαλες ήσουν εκεί, η ομάδα της Βολίδας στην αγωνιστική περίοδο 2008-2009 μια ιστορική μέρα. Στο Μεσολόγγι κατέκτησε το κύπελλο Αριστεχνών Ελλάδος. Είναι η πρώτη και δεν υπάρχει άλλη κερκυριακή ομάδα, αυτή εδώ είναι η ομάδα. Ο αρχηγός της ομάδας, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ο Ανδρέας Οδούσης, ο Αρσένης ο Αβραμιώτης, ο Πέτρος, ο Σταμάτης ο Σπίνουλας, ο Σπύρος ο Σπίνουλας, ο Ρομπέρτο, που ήταν, είχε διπλό ρόλο και προπονητή και παίκτη και έκανε με τη Βολίδα εξαιρετική πορεία. Ένας φοιτητής, ο Μαθιουδάκης, είναι από την Κύπρο, ο δίπλα του Ρομπέρτο, ο Κώστας Κολαρέκης ο Μπακέτας, ο Γιωργάκης, ο αδερφός του δηλαδή, πολυεργαλείο, και ο Νικολόπουλος. Αυτή είναι μια δεκάδα που βέβαια παίζει και ο Πετρόγιαννης τότε σε αυτή την ομάδα, που όπως είναι και ο Πελάη, ο Ιουλιανός, ο Χούλιο, εκεί, και ο Πετρόγιαννης είναι εκεί, απλώς είναι λίγο μακρινή η φωτογραφία και δεν έβλεπα καλά. Ήταν η ομάδα που πήγε στο Μεσολόγγι και κέρδισε τον Ασπρόπυργο, που τότε ο Ασπρόπυργος είχε ίσως το πιο υψηλό μπάτζετ ανώτερης κατηγορίας. Έγραψε ιστορία, πανηγυρίστηκε, αλλά ήταν μια ομάδα που είχε συνέχεια, όχι με τα χρώματα της Βολίδας, γιατί η διοίκηση της ομάδας τότε πήρε την απόφαση την επόμενη χρονιά ότι δεν μπορεί οικονομικά. Και καλά έκανε, δεν μπορούσε οικονομικά, σου λέει, δεν μπορώ να προχωρήσω, μέχρι εδώ είναι. Ήταν πάρα πολλά τα έξοδα. Βέβαια. Και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από αυτούς πήγαν στο ΦΕΑΚΑΜ. Όχι, όχι. Πήγαν στην ομάδα του Χάρη του Κουτσούρη στο Κασιόπιο. Για να μπορέσουν να ανεβάσουν, ναι, για να μπορέσουν να γίνει το όνειρο πραγματικότητα, έγινε ένα σερί πρωταθλημάτων και την αγωνιστική περίοδο 2013 η ομάδα της Κασιόπης ανέβηκε στην Β' Εθνική, στη Super League 2. Λοιπόν, πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν εκεί για να συνεχίσουν αυτή την πορεία της Βολίδας με τον ίδιο προπονητή τον Ρομπέρτο, αλλά κάπου εκεί κάτι δεν ξέρω τι έγινε, έπεσε ο διακόπτης και σταμάτησε η παραγωγή κερκυραίων ποδοσφαιριστών. Και συνέχισαν αυτοί οι ίδιοι για τα επόμενα χρόνια, πηγαίνοντας μετά στις συναράδες του Πάγκαλη, του Μιχάλη, να διεκδικούν τα πρωταθλήματα. Δεν ανανεώθηκε δηλαδή το έμψυχο δυναμικό των ποδοσφαιριστών της Κέρκυρας, δηλαδή, που να μπορέσουν οι ομάδες να έχουν επιλογή παιχτών για να κάνουν πρωταθλητισμό. Και αναγκάστηκαν να φέρνουν ποδοσφαιριστές απ' έξω. Κάπως έτσι γράφτηκε αυτή η ιστορία. Είναι κάτι που έγινε, Γιώργο, και έφερε το κερκυριακό ποδόσφαιρο αρκετά πίσω. Εκτός αυτού υπήρξε και η μόδα να φέρουμε παίκτες από την απέναντι πλευρά, οπουδήποτε ας πούμε, για να έχουμε δυνατή ομάδα, να πρωταγωνιστήσουμε στην Α κατηγορία κτλ. Αυτό μείωσε πάρα πολύ το κερκυριακό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι με τις ακαδημίες ίσως δούμε μία αλλαγή, γιατί είδαμε κάποια καλά αποτελέσματα από τα παιδιά που έπαιξαν στα τοπικά πρωταθλήματα, αν εκμεταλλευτούμε αυτά τα παιδιά σε βάθος χρόνου, μπορεί κάτι να γίνει στο κερκυριακό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά, κάθε χρονιά θα είμαστε και χειρότεροι. Λοιπόν, για να καταλήξουμε. Η απόφαση της διοίκησης της Βολίδας τότε, που ήταν ο Γιάννης ο Βαρότσης, ήταν ο Θωμάς ο Καρακάλης, ο Καρδάμης, ήταν ο Σπύρος, ο Καρακάλης, ο γιατρός, ο παιδικός και όλοι οι υπόλοιποι, ήταν μια απόφαση που έπρεπε να την καταλάβουν και να τη συνειδητοποιήσουν και οι υπόλοιποι παράγοντες. Ακριβώς. Ότι αυτή η κατηγορία είναι μόνο δίνεις και δεν παίρνεις. Είναι μια κατηγορία που πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα
και είναι μια κατηγορία για να κάνει εντός εισαγωγικών τις δουλειές της η ΕΠΟ. Δηλαδή να μπορεί να τοποθετεί διαιτητές κάθε Κυριακή παρά πολλούς, γιατί είναι πολύ ομίλοι πολλά τα παιχνίδια, παρατηρητές διαιτησίας, παρατηρητές αγώνες. Δηλαδή οι παράγοντες είναι αναγκασμένοι να συντηρούν μια κατηγορία για να εξυπηρετούν την ΕΠΟ. Αυτός είναι ο λόγος αυτής της κατηγορίας. Και δεν είναι ο λόγος να δημιουργηθούν οι βάσεις, να παίξουν νέα παιδιά για να προχωρήσουν πιο μπροστά. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκείνη η χρονιά καταργήθηκε και η συμμετοχή 4 ποδοσφαιριστών έως 20 ετών στην 11, την επόμενη δηλαδή. Που ήταν ίσως και το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσε να γίνει. Οι παράγοντες βέβαια το ζήτησαν, ήταν επιθυμία των παραγόντων, γιατί λέει, δεν είχαν παιδιά. Άρα από τη στιγμή που δεν έχεις παιδιά δεν μπορεί να έχεις και ομάδα, είναι η άποψή μου αυτή. Λοιπόν, ακριβώς. Και έτσι εκείνη τη χρονιά νομίζω ότι πήγαμε ένα βήμα προς τα πίσω, αντί να κάνουμε βήματα ή άλματα πρόοδου. Κοίταξε, Αντρέα Γιώργο, στο αίμα του Κερκυραίου υπάρχει η νορανσιά, όπως τη λέμε. Να. Είμαστε λίγο νιωράντιδες. Ναι. Και δεν δεχόμαστε ο διπλανός από εμάς να είναι καλύτερος ή να τον βοηθήσουμε εμείς να γίνει καλύτερος, αφού δεν μπορούμε εμείς. Αυτό το έχουμε, το διαιωνίζουμε και βέβαια τα αποτελέσματα φαίνονται και από χρονιά σε χρονιά πατώνουμε. Λοιπόν, να το τελειώσουμε το θέμα εδώ. Να πούμε ότι θα γίνει μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου όσον αφορά τα θύματα υποδομής στο γήπεδο του Ολύμπου. Είναι η γιορτή που διοργανώνεται πολλά χρόνια τώρα. Πάρα πολλά χρόνια με τεράστια επιτυχία και συγχαρητήρια βέβαια στους διοργανωτές που κάνουν αυτό τον ιερό σκοπό. Εγώ θα πω ότι είναι ιερός ο σκοπός για τα παιδιά μας και για τα νέα παιδιά. Λοιπόν, είναι το ΕΣΥ αυτή τη φορά και ο Όλυμπος. Προσκαλούν το Σάββατο 1 Ιουνίου, αύριο δηλαδή στις 5 ώρα, για τη μεγάλη γιορτή των Ακαδημίων Ποδοσφαίρου της Κέρκυρας στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Αγροτικών. Λοιπόν, θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια στις νηφές. Και είναι και αρκετές οι ομάδες που θα λάβουν μέρος, είναι και πολλοί οι διαγωνισμοί. Και είναι ένα φεστιβάλ που προσελκύει αρκετό κόσμο κάθε χρόνο και κυρίως στέλνει πολύ θετικά μηνύματα στην κοινωνία γενικά και κυρίως όσον αφορά τα νέα παιδιά. Είναι μια γιορτή για τα παιδιά μας, για τα νέα παιδιά, Γιώργο, για τη μάστιγα της εποχής που είναι πάρα πολύ μεγάλη και η προσπάθεια είναι τα παιδιά να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό και όχι εκεί που δεν τους δίνει τίποτα απολύτως αλλά τους καταστρέφει κιόλας και ψυχικά και πνευματικά και οικονομικά. Και μακάρι να βρεθεί ο τρόπος να μείνουν αυτά τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες που θα πάρουν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ, για να μπορέσουν να έχουν το ποδόσφαιρο, κυρίως δάσκαλε, ως τρόπο διασκέδασης. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Αλλά να ξέρουν ότι θα πάνε στο γήπεδο να παίξουν 1-2 ώρες ελεύθερα, να φύγουν από την καθημερινότητα όσον αφορά τις σχολικές του υποχρεώσεις, για να το δουν ως τρόπο διασκέδασης. Αυτό και μόνο. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για νέα παιδιά, για μικρά παιδιά, εμείς θα δείξουμε τώρα τα σημειότυπα από τον τελικό K16 της ομάδας του Ολυμπιακού και του Θηναλιακού και την απονομή, γιατί ήταν ένας τελικός με παιδιά που πραγματικά είναι χρυσή ευκαιρία τώρα που συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους να κάνουν το βήμα παραπάνω και να δουν το ποδόσφαιρο από μια διαφορετική ματιά. Και να πούμε, Γιώργο, τελειώνοντας αυτό το θέμα, ότι όλα δείχνουν ότι ο Αστέρας Πετρητή και τον επόμενο χρόνο θα πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Θα γίνει μια γενική συνέλευση την Κυριακή στο Δημοτικό Σχολείο του Πετρητή. Είναι επιθυμία των διοικούντων να συνεχίσει ο Αστέρας να δίνει τη μάχη του εκεί που ανήκει, δηλαδή στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Και στο γήπεδο του Πετρητή, γιατί γίνονται οι προσπάθειες να μπει εξέδρα και να παίξει του χρόνου εκεί. Ας κοιτάξουν οι άνθρωποι του Πετρητή το καλύτερο για την ομάδα τους. Και επειδή φέτος το πήγαν καλά, καλύτερα και από το αναμενόμενο, ναι, ξέρουν τον τρόπο πλέον να μπορέσουν να πορευτούν έτσι ώστε να προγραμματίσουν και να σχεδιάσουν την ομάδα εν ώψη νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλη σημασία για το κυριακό ποδόσφαιρο να στηριχθεί αυτή η ομάδα, γιατί είναι η μοναδική που θα εκπροσωπήσει τον ομό της Κέρκυρας εκτός νησιού.
Μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή είχαμε τον Άο Κέρκυρα στην Εθνική και είχαμε και τέσσερις ομάδες την ίδια χρονιά στη Γάμα Εθνική κατηγορία. Τώρα έχουμε μείνει μόνο με την ομάδα του Αστέρα Πετρητή. Άρα καταλαβαίνετε ποιο είναι το κυριακό ποδόσφαιρο και πώς κατάφερε να φτάσει σε ένα μόνο εκπρόσωπο στις εθνικές κατηγορίες. Ένα. Δυστυχώς. Ο Αστέρας Πετρητή. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Άρα εμείς ως Κέρκυρα, ως νησί, πρέπει να στηρίξουμε αυτή βεβαίως, την ομάδα βεβαίως. Για να μπορέσει να μας εκπροσωπήσει για μία ακόμη χρονιά επάξια. Με λίγα λόγια, είναι ο εκπρόσωπος όλου του νησιού στις παραπάνω κατηγορίες. Τίποτα άλλο. Πάμε εμείς στο γήπεδο του Ολύμπου να δούμε τα σημειότυπα της φάσης και την απονομή από το τελικό της ΚΑΠΑ 16, του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 16, ανάμεσα στην ομάδα του Ολυμπιακού και του Θεσσαλονικού. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε ξανά εδώ τη Δευτέρα, που θα έχουμε ένα θέμα πολύ ξεχωριστό όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το πώς γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα έργα πολύ σημαντικά και στην Κέρκυρα όχι. Αναμένεται πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή της Δευτέρας, γιατί θα μάθουμε αλήθειες που εμείς δεν τις ξέρουμε και καλό είναι, μάλλον θα τις μεταφέρουμε και εκεί που πρέπει, μέσω του τηλεοπτικού δέχτη, για να δουν ακριβώς πώς στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται αυτά που θέλει η νεολαία και εδώ όχι. Και για να γίνουν ταχύτατα και εδώ κάποια έργα, όπως είναι ο Φίνικας και να τελειώσει, όπως τελειώνει και ο Φίνικας. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ. Συνεφιασμένο γήπεδο του Ολύμπου, του Θηναλιακού. Να δούμε όμως την προσπάθεια από αριστερά, όμως τώρα με τον ID9 μέσα στην περιοχή. ID9 θα περάσει για τον Γιώργου Λάι. Μπάλα στο καλό το πόδι, μπάλα θα κοντράρει. Επιμένουν όμως και πάλι το shoot out. Ήταν το shoot από τον Μερκάη τον Άγγελ. Μπάλα του Θηναλιακού θέλει οπωσδήποτε νίκη με το Θηνάλι, να θέλει να βγει μπροστά τώρα. Να δούμε και το shoot. Καλό. Το shoot εκεί ήταν από τον... του Θηναλιακού. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Γιάννη τον Καρδακάρη. Κάθετη, δεν θα περάσει. Θα φτάσει όμως. Μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα τον Μουμούρη. Τελευταία στιγμή θα επιχειρήσει κάποια σέντρα απευθείας εκτέλεση και τελικά επιμένουν οι κόντρες. Ήταν η μεγάλη απόκρουση. Μένει στην επίθεση η ομάδα Σφαγιανάκης, πολύ μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Γιωργουλάς εκεί πιέζεται, πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Γιωργουλά. Η παράλληλη σέντρα, το σούτ από τον κριτικό, τελείως άστοχο. Ήταν ωραία η όλη προσπάθεια όμως από τον Άγγελο τον Γιωργουλά. Όλος ο κόσμος στην κυριολεξία μέσα στη μεγάλη περιοχή του Βασιλάκη. Μπάλα θα περάσει. Απομακρύνουν να φτάνει και πάλι στον κριτικό. Να επιχειρεί νέα σέντρα. Η κεφαλιά από τον Κάνταρο. Με στα μισά του πρώτου ημιχρόνου η σέντρα με στην περιοχή. Μπάλα θα περάσει από όλους τελικά. Πολύ καλή στιγμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι η κεφαλιά από τον Ανδρέα τον Κοντάλιπο. Γκλεντάν με στην περιοχή. Το σουτ. Θα πέσει και θα μαζέψει. Καλό το σούτ από τον Σουκουλιούκ. Την ομάδα Σφαγιανάκης. Η μπάλα να φτάνει στον Χρυσικόπουλο έξω από την περιοχή. Το σούτ πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Θάνου. Η οποία στέκεται πάρα πολύ καλά αμυντικά και θέλει παίζει το να πετύχει. Να το γίνεται το λάθος τώρα. Το σούτ από τον Κούρκουλο τον Βασίλη. Χωρίς καμία τύχη. Λοιπόν, την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Αθηναλιακό. 38 λεπτά παιχνιδιού συμπληρωμένα. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά και τελικά θα μαζέψει. Ήταν η κεφαλιά από τον Βλασερό. Είναι με τον Προπατά να αφήνει αριστερά. Η σέντρα για τον μέσα στην περιοχή. Εκεί που προσπαθεί το γυριστό από τον Άγγελο τον Γιωργουλά και την μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρια του τερματοφύλακα Βασιλάκη.
σχέση χρόνος έχουμε για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Γιωργουλάς. Κάνει κίνηση ο Σεφέρ Γιωργουλάς. Ωραία προσπάθεια από τον Γιωργουλά, θα επιχειρήσει και την παράλληλη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει από όλους μέσα στην περιοχή. Καθυστερία χαρακτηριστικά. Άργησε. Να δούμε τελικά ο κριτικός είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Κλείνουμε 5 λεπτά. Κριτικός, το σιρτό σουτ και θα μαζέψει πολύ ωραία ο Βασιλάκης. Τον Μπάρντι. Μένουν όμως και πάλι το σουτ από τον Αφωτιάδη. Καλώσουμε την μπάλα να περνά δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στην Αλιακού αναγκάζονται το βράδυ να ανάβουν τα φώτα από τα αυτοκίνητά τους για να βλέπουν τα παιδιά τους. Να δούμε τον Αιντινάη τώρα, η παράλληλη σέντρα με την μπάλα να φτάνει στον το σουτ από τον Προβατά. Μόνος μέσα από τη μεγάλη περιοχή δεν θα εκμεταλλευτεί την πολύ ωραία σέντρα παριστερά. Από τον Αιντινάη. Ο Σφακιανάκης, η οποία θέλει ένα γκολ να σιγουράρει την υπόθεση. Η μπάλα θα περάσει από όλους τελικά. Απομακρύνουν με Γιωργουλάς μέσα στην περιοχή. Τα σουτ γκολ για την ομάδα Σφακιανάκης. Τραγικό λάθος στην άμυνα του Θηναλιακού. Μια ολιγορία. Θα την εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο ο Γιωργουλάς, ο Άγγελος. Και με αριστερό βολέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα να κάνει έτσι το 1-0. Να διώχνει και το οποιοδήποτε άγχος είχε η ομάδα Σφακιανάκης, διότι όσο ήταν το σκορ 0-0, όλα πιθανά ήταν, αγαπητοί φίλοι. Να τώρα θα λέγαμε ότι βάζει ακόμα πιο δύσκολα στην ομάδα του Θηναλιακού. Με τον Αιντινάη να βρίσκει και πάρα πολύ ωραία τον Γιωργουλά, το σκόρ του μοναδικού τέρματος μέχρι στιγμής Γιωργουλάς. Θα αποφύγει και τον αντίπαλο του Γιωργουλάς. Με στην περιοχή παράλληλη σέντρα, το σουτ από τον Αδαμόπουλο. Νέο σουτ και την μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα Σφακιανάκης να κάνει τα τέρματά της 2. Ωραία τον Αιντινάη. Για τον Καζιάννη, σέντρα με τη μία, για τον Αιωτόπ. Να, εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Αναστάση, τον Αδαμόπουλο. Η πολύ ωραία σέντρα από τον Καζιάννη. Το εκπληκτικό πλασέ πάνω στην κίνηση από τον Αδαμόπουλο. Θα κάνει το 2-0 και εδώ θα λέγαμε ότι τελειώνουν τα πάντα, αγαπητοί φίλοι. Ένα πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ ωραίο γκολ ακριβώς το 66. Ήταν η ωραία σέντρα από δεξιά από τον Καζιάννη και το εκπληκτικό πλασέ από τον Αδαμόπουλο, τον Αναστάση, πάνω στην κίνηση. Πολύ σωστά αφήνει το πλεονέκτημα με τον Μερκάη, τον Άγγελο να περνάει για τον Γιωργουλά, δυνατή παλιά. Θα γυρίσει όμως, να δούμε, θα επιχειρήσει κάποια σέντρα, θα επιχειρήσει απευθείας εκτέλεση, Κάνταρος απευθείας και γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον αρχηγό της ομάδας του Θηναλιακού, τον Κάνταρο. Ακριβώς, αγαπητοί φίλοι, είναι στο 72. Ο Κάνταρος με αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ, εκπληκτικό το φάουλ από τον αρχηγό της ομάδας Σφακιανάκης. Στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα Βασιλάκη δεν μπόρεσε να κάνει εκεί τίποτα. Και αυτή τι ακριβώς είναι, να δούμε την προσπάθεια όμως. Το σούτ από, πολύ καλό σούτ, πολύ καλό σούτ από τον Μπάρντι λίγο πάνω από τα δοκάρια. Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Θηναλιακού. Τέλος, τέλος του παιχνιδιού. 3-0. Η πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Σφακιανάκη. Και με τους φίλους και τους γονείς των ποδοσφαιριστών της ομάδας του κυρίου Μπάμπη Αρβανιτάκη να αποθεώνουν εδώ τους φίλους τους αλλά και τα παιδιά τους. Να τους συγχαρούμε τόσο για και την ομάδα Σφακιανάκης αλλά και την ομάδα του Θηναλιακού, την ομάδα του κυρίου Δημήτρη Κουρσάρη, η οποία είπαμε ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό. Έχασε δίκαια.
Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή.